Πάμε στο Λιανεμπόριο, θα πάμε στα Χανιά και θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τοπολιανάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, επίσημη πρώτη των εκπτώσεων σήμερα. Κύριε Τοπολιανάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξεκίνησαν πολύ για την πρόσκληση. Πιο νωρίς από ποτέ οι εκπτώσεις. Πιο νωρίς από ποτέ, ευνηδιαστήκαμε κι εμείς, γιατί ναι. Καταλαβαίνετε, όταν Παρασκευή 2:00 μεσημέρι του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο κύριος Γεωργιάδης ξαφνικά βγάζει ένα βελτίο τύπου που λέει τη Δευτέρα ξεκινάνε οι εκπτώσεις, ενώ έπρεπε να ξεκινήσουν μια εβδομάδα μετά. Λίγο μα ευνηδιαστήκαμε. Όμως σήμερα Δευτέρα ήταν έτοιμες οι επιχειρήσεις. Προλάβαμε και έγκαιρα όλοι, νομίζω, ενημερώσαμε τα μέλη μας και ήταν έτοιμες οι επιχειρήσεις να υποδεχθούν το καταναλωτικό κοινό σε ένα περιβάλλον που έχει επάρκεια προϊόντων. Ναι. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, γιατί είναι πολύ νωρίς, δεν έχει ξεκινήσει σεζόν, δεν έχουν γίνει πωλήσεις. Και θα ρωτήσω εγώ αν το πρόβλημα ήταν οι τιμές για να κινηθεί η αγορά. Πάντα το ξεκίνημα των εκπτώσεων δίνει ένα έναυσμα στους καταναλωτές για να κάνουν κάποιες αγορές. Αλλάζει ψυχολογία, σωστά. Υπάρχει κόσμος που το περιμένει. Όμως πιστέψτε με πραγματικά ότι εμείς οι μικρές επιχειρήσεις μας ενδιαφέρει να έχουμε όλο το χρόνο χαμηλές τιμές και αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν μειωθούν οι εποχές των εκπτώσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 5 μήνες, θα πρέπει να είναι 2 μήνες. Κάθε τέλος εποχής ένας μήνας. Οτιδήποτε παραπάνω αναγκαζόμαστε, εφόσον είμαστε με 5 μήνες εκπτώσεις στο έτος, να υπάρχουν μεγαλύτερα κοστολόγια μέσα στην επιχείρηση για να πουλάμε με εκπτώσεις. Μάλιστα, η πρώτη μέρα πώς κινήθηκε? Αναγνωριστική θα έλεγα. Ξέρετε, και ο κόσμος μέχρι να μπει στο κλίμα ότι τελικά μπήκανε τώρα σήμερα οι εκπτώσεις, καταλαβαίνετε ότι λίγο θα αργήσει. Γιατί όλη τη βδομάδα επικοινωνούσαμε και στα μέλη μας, αλλά και στον κόσμο που αναρωτιόταν το πότε θα μπουν, γιατί υπήρχαν τέτοιες ερωτήσεις, ότι μπαίνουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου. Αυτό λέει η νομοθεσία τώρα 5 χρόνια. Ο ευνηδιασμός ήταν για όλους. Σιγά σιγά όμως νομίζω ότι θα πάρει το δρόμο του και θα δώσει και την παραπάνω δουλειά. Έχουμε στοιχεία, δείχνει κάποια δείγματα καλύτερα τα στοιχεία στις τοπικές επιχειρήσεις, όμως οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων, των αμίγος, εφόσον δεν έχει ανοίξει ο τουρισμός, και των τοπικών επιχειρήσεων που δουλεύουν δηλαδή με τους ντόπιους. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι οι μεγάλες διαφορές. Εκεί θέλουμε να ξεκινήσει πραγματικά ο τουρισμός για να μπορέσουν να πάνε όλοι καλύτερα. Ακόμα δεν υπάρχει κίνηση που επιθυμείτε σε τουριστικές επιχειρήσεις? Υπάρχουν περιοχές, κύριε Παναγιώτοπουλε, που δεν έχουν ανοίξει καν ακόμα. Γιατί ναι, δεν υπάρχει κόσμος. Δηλαδή, οι αμιγώς τουριστικές περιοχές, όπως νομίζω νωρίτερα είδα και το Δήμαρχο Χερσονήσου, εκείνη η περιοχή, νομίζω ότι δεν έχει τον κόσμο που επιθυμεί. Άρα, υπάρχουν καταστήματα που μπορεί και να μην έχουν αγοράσει εμπορεύματα, όπως και εδώ, και να μην έχουν ανοίξει καν επιχειρήσεις. Να μην έχουν ανοίξει περιοχές που στηρίζονται στη Βρετανική αγορά, στηρίζονται στους Ρώσους, στηρίζονται στους Ολλανδούς πολλές περιοχές. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα που εστιάζονται ακόμα για δεύτερη χρονιά. Εκεί πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς αλλάξουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ναι, και να ξεπεραστούν. Όμως θέλω να προχωρήσω και σε ένα βήμα παραπέρα, ότι πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε σε στοχευμένα μέτρα στήριξης, όπως τη συνέχιση της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων και τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος ΕΣΠΑ για εμπορικές επιχειρήσεις και να χρηματοδοτηθούν οι επιταγές τόσο για τους εκδότες όσο και για τους κομιστές. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή έχει περάσει στο κοντρεμπόριο, που έχει να πληρωθεί περίπου 8 μήνες τα εμπορεύματα που έχει παραδώσει τώρα και 8 μήνες λόγω των αναστολών των επιταγών, και πρέπει οι άνθρωποι και αυτοί να πληρώσουν τους προμηθευτές τους που είναι από το εξωτερικό. Μάλιστα. Να κλείσουμε λίγο με τα ποσοστά των εκπτώσεων. Έχετε εικόνα μέσος όρος? Έχω εικόνα και νομίζω ότι θα ξεκινήσουν από το 20% και το λέω σε χαμηλό ποσοστό, γιατί υπάρχει επάρκεια προϊόντων. Δεν έχει ξεκινήσει σεζόν. Δηλαδή δεν μπορείς να πουλάς συνέχεια με εκπτωτικά. Θα ξεκινήσει από το 20% και υπάρχουν σίγουρα σε κάποιες επιχειρήσεις και με 30 και με 40 και με 50 σε πιο μεμονωμένα προϊόντα, σε αυτά που είναι 1-2 ή είναι παλαιότερο ετών. Κανείς δεν θα προχωρήσει από την αρχή στο 50%. Μην ξεγελιούνται από ταμπέλες που σου λένε 50 και μπαίνεις μέσα σε ένα κατάστημα και έχει 10-20% ας πούμε, τα 100 στα περισσότερα προϊόντα.
πρέπει να είμαστε σοβαροί, μετρημένοι, για να μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Έχουμε ποιοτικότερα προϊόντα οι τοπικές επιχειρήσεις, έχουμε καλύτερα προϊόντα, έχουμε καλύτερο σέρβις. Προσπαθούμε να έχουμε και ένα χαμόγελο, αν και δεν φαίνεται λόγω μασκών, γιατί είμαστε σε εσωτερικούς χώρους. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για όλους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, κύριε Παναγιώτοπουλε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.